Ο ΑΕΦ. Να πούμε για το προσφυγικό τώρα που είναι. Άμα είσαστε ζεστοί γι' αυτό. Είμαι ζεστή γιατί μιλήσατε γι' αυτό με τον κύριο Μάρδα και πριν. Θα τρέξει σύντομα η πρώτη φάση ενός προγράμματος κοινοφιλούς εργασίας για την πρόσληψη ανέργων και τη στελέχωση των κέντρων υποδοχής και κέντρων φιλοξενίας των προσφύγων. Αυτό θα γίνει. Πόσο κόσμο? Μιλάμε, η πρώτη φάση περιλαμβάνει 2.300 άτομα. Στη συνέχεια θα έχουμε άλλα 2.700. Οπότε θα πάμε σε σύνολο 5.000. Αλλά ξεκινάμε από αυτή τη φάση. Τι είδους εργασία είναι αυτή και με τι είναι συνθήκες? Θέλω είναι κοινοφελής εργασία 8 μήνα. Ναι. Οχτάμενης διάρκειας και για αυτούς που θα μετεγκατασταθούν, διότι κάποιοι άνεργοι ενδεχομένως να χρειαστεί να μετεγκατασταθούν στους χώρους όπου γίνεται η υποδοχή, σε αυτούς θα παρέχεται 200 ευρώ επίδομα μετεγκατάστασης το μήνα για τις 8 μήνες περίπου 2.000. Είμαι από την Αθήνα, κάνετε μια καυτότητα στην Καβάλα, λέω τώρα, στη Βέρεια, στην Κοζάνη, δεν ξέρω πού. Από μια χιλιομετρική απόσταση. Μάλιστα, θα παίρνω συν 200 ευρώ. Συν 200 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. 200 ευρώ το μήνα για σπίτι και να κρατήσει και το σπίτι είναι λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το να εγκατασταθεί κάποιο κάπου. Συγγνώμη. Το να εγκατασταθεί κάποιο κάπου 200 ευρώ το μήνα μόνο του είναι ένα ισχυρό κίνητρο, είναι φαντάζομαι ισχυρό έτσι. Κίνητρο. Ιδίως όταν είναι άνεργος. Ιδίως όταν είναι άνεργος. Ναι. Και ξέρετε πώς είναι. Πότε... Ναι. Λοιπόν, έτσι για να. Πάμε λίγο παρακάτω. Για να δούμε, έχει κάποια στοιχεία που λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ναι. Μάλλον καταγεγραμμένα από τον ΟΑΕΔ, είναι 1.050.000. Από την Ελστάτ είναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πέσει. Καταγεγραμμένα από το παλιότερο νούμερο έχουν πέσει, δεν είναι έτσι. Ναι, μειώνεται συνέχεια η ενέργεια. Πείτε μου κάτι σε αυτή τη μείωση. Συγγνώμη, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Έτσι όπως μου τα λέει, είναι πάνω από 100.000 που έχουν πέσει. 120.000, πόσο το βγάζουμε. Κοίτατε, σε σχέση με το δίχρονο, 15-16. Ναι, ακριβώς. Η ανεργία συνεχίζει να πέφτει και αυτή που καταγράφεται από την Ελστάτ με δειγματοληπτικές έρευνες και αυτή που είναι η εγγεγραμμένη στον ΟΕΔ. Πώς αυτό πέφτει, όμως, αυτό πώς πέφτει. Υπάρχει βέβαια εποχιακή διακύμανση, αυτό είναι σίγουρο. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο παρακαλώ. Είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφονται. Διότι αν είμαι μακροχρόνια συνεχώς άνεργος, χωρίς να έχω καμία ελπίδα στο να κάτσω να βρω δουλειά, πιθανότατα δεν θα με βρείτε σε κανένα κατάλογο. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι κλείνει όλο, όσο προχωράμε, κλείνει η ψαλίδα μεταξύ της καταγραφόμενης από την Ελστάτ και της εγγεγραμμένης στον ΟΑΕΔ. Γίνεται προσπάθεια δηλαδή από εμάς να καταγράφονται και να εγγράφονται μάλλον όλο και περισσότεροι άνεργοι. Έχει να κάνει και με προγράμματα απασχόλησης. Μέσα από το πρόγραμμα της μακροχρόνιας ενεργείας φιλοδοξούμε να πλησιάσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό, είναι προσεχώς. Όχι, μέχρι τώρα υπάρχει. Ναι. Κλείσιμο ψαλίδας. Παρατηρείτε το κλείσιμο της ψαλίδας. Από τι, πού οφείλεται, για εξηγήστε μας. Δηλαδή, καταλάβω το εξής. Λένε όμως ότι πώς το λένε, το ποσοστό της απασχόλησης στο δημόσιο έτσι, παραμένει σταθερό. Δεν έχει συρρυκνωθεί. Δεν έχουν φύγει, δεν έχουν μείνει άνεργοι από το δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι βρέθηκαν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή αυτή η μείωση που λέει είναι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση που παρατηρείται στο δημόσιο τομέα, γιατί συνεχίζει να υπάρχει μείωση, ναι. Τροφοδοτεί τη συντάξη, δηλαδή τους συνταξιούχους. Ναι. Άρα όταν φεύγουν από το δημόσιο τομέα, γίνονται συνταξιούχοι οι περισσότεροι. Κάποιοι είναι συμβασιούχοι του δημοσίου. Μάλιστα, ωραία, μάλιστα. Και ο αριθμός των συμβασιούχων του δημοσίου έχει μειωθεί με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Αυτό άρα, λοιπόν, όλο και λιγότεροι αποχωρούν, ναι, λόγω της λήξης της σύμβασής τους. Λέω λοιπόν, αυτό λοιπόν το ποσοστό, αυτή είναι η μείωση, ναι, που έχουμε στους ανέργους. Είναι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι θέση στον ιδιωτικό τομέα. Είναι θέση στον ιδιωτικό. Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται συνεχώς. Έχει αυξηθεί κατά 117.000 ευρώ. Σε τι όμως όρους, με τι όρους εργασίας. Δηλαδή, μιλάτε και για ώρες απλώς που πάμε σε μισό μεροκάματο, για τέτοια πράγματα μιλάμε. Μιλάμε ότι από τη μια μεριά έχουν αυξηθεί κατά 117.000 καθαρά οι θέσεις απασχόλησης συνολικά στην οικονομία. Ναι. Μεταξύ. Τετάρτου τριμήνου του 2014. Οκτώβρης 2013, Οκτώβρης του 2015 είναι, ναι, τα νούμερα. Ναι, έχουμε και τα τελευταία. Έχετε εικόνα σε ποιους τομείς? Έχουμε εικόνα σε ποιους τομείς. Έχουμε όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο, τις διαφορές μεταξύ 2014-2015, έχουμε 41.000 περίπου στο λιανικό εμπόριο. Καθαρή αύξηση. Άνοιξαν δηλαδή μαγαζιά. Έχουμε αύξηση απασχόληση. Δεν ξέρω αν άνοιξαν μαγαζιά. Έχουμε αύξηση απασχόληση. Στα υπάρχοντα μαγαζιά έχει αυξηθεί η απασχόληση επίσης. Με ελαστικό ωράριο κλπ. Ναι. Από την άλλη μεριά έχουμε 16.000 καθαρή αύξηση θέσεων εργασίας στη μεταποίηση. Μιλάμε τέταρτο τρίμηνο του 2014 με τέταρτο τρίμηνο του 2015. Mm-hmm.
Κατασκευαστικός τομέας. Στον κατασκευαστικό έχουμε μείωση, καθαρή μείωση. Βιομηχανία. Μεταποίηση, είπα 16.000 παραπάνω θέσεις. Στον ηλεκτρισμό, παροχή ύδατος κλπ. Έχουμε αύξηση γύρω στις 3.500. Μάλιστα. Έχουμε αύξηση σε επιστημονικές και διοικητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες δηλαδή, κατά 6.000. Στην εστίαση έχουμε περίπου 8.000. Καταλήμματα και εστίαση, που είναι ο γενικότερος ευρύτερος κλάδος του τουρισμού. Ναι. Και της ψυχαγωγίας. Και τώρα ανοίγει και ο καιρός, θα έχουμε αύξηση. Μιλάμε τέταρτο τρίμηνο με τέταρτο τρίμηνο. Του 14 με 15. Άρα έχουμε μια καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας. Και ισχύει ότι το 70% είναι γυναίκες. Ισχύει. Γιατί καθαρής αύξησης. Γιατί 7 στις 10 είναι γυναίκες που παίρνουν πια δουλειά. Διότι οι τομείς στους οποίους ανοίγονται οι θέσεις απασχόλησης είναι κλάδοι στις οποίες συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες. Είναι γυναικοκρατούμενοι, θα λέγαμε, κλάδοι ή μεικτοί κλάδοι. Μάλιστα, που είναι αυτό λέτε, είναι δικαιολογία. Όχι, δεν είναι δικαιολογία, είναι δηλαδή αιτιολογία. Απασχόληση, μήπως, είναι αιτιολογία. Το λέω γιατί η μερική απασχόληση, αν έχει προκριθεί, εάν είναι το. Γιατί το 55% λένε τα στοιχεία είναι μερική απασχόληση. Ακριβώς. Αυτό ήθελα, ήταν το δεύτερο που θέλω να σας πω. Ανοίγουν θέσεις εργασίας, αλλά το 55% των νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Πάμε να δούμε, κυρία Καραμεσίνη, θέλω να δούμε. Γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο. Είπατε κάποια στιγμή ότι θα ανοίξουν κάποιες δουλειές, θα γίνουν κάποιες αιτήσεις. Πότε, πού. Για να δούμε. Να δούμε κάτι που έχει ξεκινήσει και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 15.000 ανέργων από 50, άνω των 50 χρόνων. Μεταξύ 45 και 50 ετών είναι 200.000 οι άνεργοι. Mm-hmm. Να το πούμε. Λοιπόν, δίδει ευκαιρία σε κάποιο κόσμο 15.000 από αυτούς να βρουν έστω και προσωρινά θέση δουλειάς. Λοιπόν, συνολικό ποσό επιχορήγησης είναι 60 εκατομμύρια ευρώ στο 2019. Οι αιτήσεις άρχισαν ήδη να υποβάλλονται. Είναι ανοιχτό το σύστημα, έτσι. Υποβολής αυτών των αιτήσεων. Προσλήψεις έως 10 άνεργους. Ανοιχτό το σύστημα, μας ακούει κόσμος. Ναι. Πού δηλαδή θα απευθυνθεί, λοιπόν, πού θα το μπει, πούμε. Να λοιπόν, τα δει προσλήψεις όλα έως 10 άνεργοι ανά επιχείρηση. Η επιχορήγηση που έχει για κάθε άνεργο η επιχείρηση είναι 500 ευρώ το μήνα για κάθε προσλαμβανόμενο, διάρκεια επιχορήγησης 9 συν 9 μήνες. Προϋπόθεση η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το τελευταίο δεκάμηνο, ούτε να το μειώσει όσο διαρκεί η επιχορήγηση. Εδώ, πού υποβάλλει κάποιος την αίτηση. Να κάνω κάποια διάθεση σε όλα αυτά τα πράγματα. Ρωτήθηκε αν αυτό το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, δηλαδή ξεκινάμε με 15.000 ανέργους που θα επιχορηγηθούν. Αν εξαντληθούν οι 15.000, δηλαδή αν οι επιχειρήσεις ζητούσουν περισσότερους, εμείς αυξάνουμε τον προϋπολογισμό αυτόματα και το κάνουμε απεριόριστο. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, θα βάζουμε προϋπολογισμό, προσθέτουμε λεφτά στο πρόγραμμα. Άρα θα είναι από εδώ και στο εξής μονίμως ανοιχτό για τους ανέργους, τους μακροχρόνιοι ανέργους, υπογραμμίζω, άνω των 50 ετών. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Ποιος θεωρείται μακροχρόνιος? Μακροχρόνιος είναι αυτός που έχει 12 μήνες ενεργία και πάνω. Πάνω μάλιστα. Από ένα χρόνο. Μάλιστα. Πού είναι, που είπατε, είναι ανοιχτό το πρόγραμμα, πού απευθύνεται? Απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών. Τις αιτήσεις τις κάνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μπαίνουν ηλεκτρονικά στο σύστημά μας με κλειδάριθμο. Είναι πιστοποιημένοι χρήστες. Αν δεν έχουν κλειδάριθμο, πηγαίνουν στο κέντρο πρόθεσης απασχόλησης της περιοχής τους. Παίρνουν τον κλειδάριθμο, μπαίνουν στο σύστημα, κάνουν αίτηση υπαγωγής. Αλλά είναι αυτό που ανοίξαμε σαν διαδικασία και είναι πολύ ενδιαφέρον και θα γίνεται στο εξής για τα προγράμματά μας, είναι ότι οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ για τη συγκεκριμένη κατηγορία που είναι ανοιχτό, είναι προσβάσιμο σε αυτές, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού, περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με τη διοικητική κατανομή της χώρας σήμερα. Είναι ανοιχτό με μηχανή αναζήτησης, δηλαδή τη συγκεκριμένη ειδικότητα που ψάχνουν. Μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, τα βιογραφικά των ανέργων, όχι στα προσωπικά τους στοιχεία, αλλά στα βιογραφικά τους στοιχεία, όχι στο φύλο και στην ηλικία, γιατί υπάρχουν διακρίσεις φύλου και ηλικίας. Μπορούν λοιπόν να επιλέγουν μέχρι 10 υποψήφιους και να περνούν από συνέντευξη ζητώντας τα προσωπικά τους στοιχεία από το κέντρο πρόθεσης απασχόλησης περιοχής τους. Κάτι θέλει να πει και η κυρία Μανέ. Είναι υποχρεωμένοι να τους κρατήσουν και άλλους 3 μήνες πληρώνοντάς τους από το δικό τους ταμείο πέραν του 9 μήνου
που θα επιχορηγήσει. 9 συν 9 δεν είναι. Είναι 9 συν 9, αλλά και υπάρχουν και συν 3 επιπλέον μήνες. Δηλαδή, στο πρώτο 9 μπορεί να φτάσουμε στο 12 μήνο, στο δεύτερο 9 συν 9 στους 21 μήνες. Κύριε Μάνε, κάτι θέλετε να πείτε. Μήνες χωρίς να χρειαστεί να επιχορηγηθούν, πρέπει να βάλουν από το δικό τους ταμείο για να χρηματοδοτήσουν. Στα πλαίσια όλης αυτής της πολύ καλής και ουσιαστικής δουλειάς που φαίνεται ότι γίνεται, φαντάζομαι το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι η προϋπόθεση που χρειάζεται για την επιχείρηση